όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσουσι τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
Yeah.
δεξιά Yeah.
Αγιωτάτης Μητροπόλεως, Τρίκης και Σταυρών, ημών δε Πατρός και Επιμενάρχου, όλα τα έτη. Χριστός Θεός, τους εναρμιωτάτους και Θεοπρόβλητου Μητροπολίτου, εις Αγιωτάτης Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος του Οσίου αυτού. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο, περί πάντων όναν τα παιδω και νημί. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής, Παύλου το
θα μας δώσει την εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως πραγματικά ήρθε εις τον κόσμο. Διότι γνωρίζετε ότι εκείνος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σαρκώθηκε, έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα και οστά, για να μπορέσει να γίνει ως ένας εξ ημών, να γίνει όπως το δημιουργήμα και με τη θυσία του στο Σταυρό, να προσφέρει στον άνθρωπο τη δυνατότητα της απολύτωσης, της καθάρσεως, της απολύτως συγχωρήσεως από τις αμαρτίες και να μπορέσει ο άνθρωπος πλέον να ταινίζει τον Θεό με αισιοδοξία, με ενότητα και να μπορεί και εκείνος να γεύεται την αγιότητα που προσφέρει η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός τον οποίο παρουσιάζει σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι εκείνος ο οποίος, όπως και στο Ευαγγέλιο του Μαρθαίου, στην επί του όρους ομιλία, διότι αυτό είναι το ανάγνωσμα το οποίο σήμερα ακούσαμε, παρουσιάζει τον Χριστό να διδάσκει, τα πλήθη των ανθρώπων και να τους λέει ότι τελικώς εγώ έχω έρθει για εσάς. Εγώ είμαι αυτός ο οποίος ήρθα για να μπορέσω να ταυτιστώ με τον αδύναμο, με τον αδικημένο, με τον πεινασμένο, τον φτωχό, τον άρρωστο, τον κάθε λογής άνθρωπο ο οποίος με την κοινωνία αποτελεί το απόβλητο και πολλές φορές βρίσκεται έξω από αυτή. Αυτός είναι ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, αδελφοί μου. Αυτός ο Θεός επέλεξε να ταυτιστεί με τον χειρότερο άνθρωπο για να μπορέσει αυτόν τον χειρότερο άνθρωπο να τον εξυψώσει και να τον οδηγήσει στη Βασιλεία των Ουρανών και να του δώσει να αντιληφθεί ότι είτε θα είναι πεινασμένος, είτε θα είναι κατατρεγμένος, είτε θα είναι αδικημένος, είτε θα έχει κάθε δοκιμασία στη ζωή του που επιτρέπει ο Θεός, αυτό το οποίο μετράει και έχει τον μεγαλύτερο γνώμονα για την κρίση των πράξεων των ανθρώπων είναι αν αυτά γίνονται προς δόξα και βασιλεία του Θεού και αν αυτά γίνονται για να μπορέσει ο άνθρωπος να οδηγηθεί με ασφάλεια στην πορεία αυτή που θα τον οδηγήσει στον Ιησού Χριστό για να μπορέσει να γευθεί τους καρπούς του Παραδείσου, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος και να γίνει και εκείνος ένα με τον Ιησού Χριστό. Αυτή είναι η αποστολή του Ιησού Χριστού στον κόσμο, γι' αυτό ήρθε, γι' αυτό όπως σας είπα σαρκώθηκε και γι' αυτό ήρθε σε την Εκκλησία, για να μπορέσει η Εκκλησία να γίνει ο χώρος εκείνος, ο οποίος θα ταυτιστεί με τον κάθε έναν από αυτούς τους ανθρώπους και η Εκκλησία θα γίνει χώρος που δεν αποκλείει κανέναν. Δεν γνωρίζει η Εκκλησία αποκλεισμούς. Δεν βάζει η Εκκλησία εμπόδια. Δεν βάζει η Εκκλησία περιορισμούς που οι άνθρωποι βάζουμε σε κάθε κοινωνική τάξη και σε κάθε ιστορική εποχή. Διότι η Εκκλησία, ο Χριστός, καλεί τους πάντας προς μετάνοια. Διότι για αυτούς όλους ήρθε, είναι καλό αναπαύσω εμάς, πάντας υπεφορτισμένους, όπως θα μας πει ο ίδιος, ούτως ώστε να γίνει ο χώρος αυτός, χώρος αγάπης, χώρος μετανοίας, χώρος ανοιχτός και για να έρθει η συνείδηση της Εκκλησίας των τριών πρώτων αιώνων να πραγματοποιηθεί και να γίνει για την Εκκλησία δόγμα, τόσο ώστε όταν συνεκλήθη η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος και εκεί άρχισαν να γράφονται τα περισσότερα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως και αργότερα έγινε η Δευτέρα Οικουμενική Σύνοδος η οποία συνεπλήρωσε με άλλα τέσσερα το σύμβολο της πίστεως για να αναφωνούμε εμείς και να ομολογούμε σε κάθε θεία λειτουργία ότι πιστεύουμε εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ διότι αυτή η Εκκλησία μας, η οποία είναι μία, είναι Αγία, είναι Καθολική και είναι Αποστολική, είναι η Εκκλησία των Μαρτύρων, είναι η Εκκλησία των Πατέρων, είναι η Εκκλησία των Οσίων, και τα πρόσωπα τα οποία συνέβαλαν τα μέγιστα για να μπορέσει να αποκρισταλωθεί και να καταγραφεί το δόγμα της Εκκλησίας ήσαν όλα τα πρόσωπα, όλοι οι άλλοι, γυναίκες και άντρες, είτε με το βίωμά τους, είτε με τη συνείδησή τους, είτε με το παράδειγμά τους, είτε με τη συμμετοχή τους και τον τρόπο με τον οποίο βοήθησαν για να εδραιωθεί η Εκκλησία. Το πρόσωπο λοιπόν το οποίο η Εκκλησία μας και όλοι εσείς τιμούμε σήμερα και δοξάζουμε και προβάλλουμε και παρακαλούμε τον Θεό για να μας δίνει και σε εμάς τα δικά του βήματα,
τα δικά του παραδείγματα είναι ο Άγιος Νικόλαος, ο Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Θρακίας, ο οποίος συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και αντελήφθη όλα όσα σας προείπα για να επιλέξει στη ζωή του να ακολουθήσει αυτόν τον μόνο, τον ένα, ούτως ώστε να γίνει και εκείνος παράδειγμα, να γίνει και εκείνος Άγιος Εκκλησίας μας και να μας αποδείξει για μία ακόμη φορά και ταυτόχρονα να προσθεθεί στη μεγάλη αλυσίδα των Αγίων της Εκκλησίας μας, όπου και σήμερα η Εκκλησία μας συνεχίζει να προβάλλει και να ανακηρύσει και να αναδεικνύει Αγίους. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Νικόλαος ήταν ένα από τα πρόσωπα τα οποία τα εκατομμύρια των προσώπων μέσα στην Εκκλησία ήρθε να προσθεθεί και να δώσει το δικό του βίωμα για να μας αποδείξει για μία ακόμη φορά ότι η Εκκλησία μας είναι Άγια. Και η Εκκλησία μας είναι Άγια διότι έχει Αγίους, διότι Άγιος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και οι πατέρες αποκάλεσαν την Εκκλησία ως Αγία. Διότι αυτή η αγιασμένη μορφή της Εκκλησίας, όπως σας είπα, σε κάθε εποχή δίδει το νόημα το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε οι άνθρωποι κάθε ηλικίας και ταυτόχρονα την αιτιολογία. Για ποιο λόγο να πάμε στην Εκκλησία? Για ποιο λόγο να γεμίζουμε τους ιερούς ναούς? Για ποιο λόγο να είμαστε μέλη του σώματος του Ιησού Χριστού? Μα για να μπορέσουμε, αδελφοί μου και εμείς, να γίνουμε άγιοι, να ξεπεράσουμε την αμαρτωλή φύση του εαυτού μας, να ξεπεράσουμε όλα εκείνα τα ελαττώματα, τις αδυναμίες που έχουμε και μας χαρακτηρίζουν και να αντιληφθούμε ότι ο Χριστός, ο Θεός τον οποίο πιστεύουμε, που έγινε για εμάς τέλειος άνθρωπος και παρέμεινε τέλειος Θεός, ο Θεός λοιπόν αυτός τον οποίο λατρεύουμε, ήρθε για τον κάθε έναν από εμάς και μας καλεί, μας προσκαλεί σε κάθε εποχή, σε κάθε στιγμή, σε κάθε συγκυρία και όπου σε λίγες ημέρες από σήμερα που θα κληθούμε για μία ακόμη φορά θα μας αξιώσει ο Θεός να εορτάσουμε τη γέννηση, τα Χριστούγεννα, τα οποία είναι μία μεγάλη δυσκολική εορτή για την Εκκλησία μας. Πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας κατά πόσο έχουμε αντιληφθεί τη θέση, το ρόλο μας και την αποστολή τη δική μας μέσα στην Εκκλησία. Κατά πόσο και εμείς μπορούμε να κατανοήσουμε ότι ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος καθιστά την Εκκλησία Αγία και Αποστολική. Κατά πόσο εκείνος είναι αυτός ο οποίος εγγυάται και τη δική μας αγιότητα. Και κατά πόσο εμείς, στη σύγχρονη αυτή εποχή και σε κάθε εποχή όπου θα αξιωθούμε να ζήσουμε και να αναπνεύσουμε και να δημιουργήσουμε, μπορούμε να αντιληφθούμε την Αποστολή τη δική μας ως Αποστολή η οποία ταυτίζεται, εναρμονίζεται και εμπνέεται από τα πρόσωπα των Αποστόλων, από τα πρόσωπα των Αγίων, από τα πρόσωπα των Μαρτύρων. Έτσι λοιπόν αδελφοί μου, κρατήστε σήμερα. Κρατήστε στις καρδιές σας αυτό το οποίο μας λέει ο Ιησούς Χριστός, ότι ήρθα για όλους, ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος θα αναπαύσω και τους φτωχούς και τους πεινασμένους και κάθε κατηγορία αδικημένων και περιθωριοποιημένων ανθρώπων. Κρατήστε στις καρδιές σας ότι πρώτος ο οποίος το εβίωσε και το έκανε πράξη στη ζωή του ήταν ο Άγιος Νικόλαος, τον οποίο σήμερα και εμείς θυμούμε. Διότι η ζωή του και το παράδειγμά του έμεινε ανεξίτηλα γραμμένο μέσα στη σελίδα και στις σελίδες μάλλον του βιβλίου της Εκκλησίας, διότι ξεχώρισε για αυτήν την απλή βιωτή του, η οποία με απλότητα εβίωσε όλα τα παραπάνω για να μπορέσουμε οι άνθρωποι να τον κατατάξουμε στα πρόσωπα των πλέον δημοφιλών Αγίων τα οποία έχουμε μέσα στη ζωή μας και όπου κάθε φορά που εορτάζουμε τη μνήμη του κατακλείζουμε τους ιερούς ναούς. Λοιπόν αδελφοί μου, κρατήστε το με βεβαιότητα. Πέστε το προς πάσα κατεύθυνση. Αντιληφθείτε την αποστολή την οποία έχετε και την οποία έχουμε όλοι μας, κληρικοί και λαϊκοί, να καλέσετε τους ανθρώπους, όλους όσους δεν γνωρίζουν ότι η Εκκλησία είναι Αγία, Καθολική και Αποστολική, να αντιληφθούν ότι εδώ είναι ένα εργαστήριο αγιότητας, στο οποίο ο άνθρωπος μπαίνει με κάθε αμαρτωλή διάθεση, μπαίνει με κάθε αμαρτωλή πράξη, αλλά η ελεύθερη επιλογή του είναι αρκετή για να μπορέσει να μεταμορφωθεί, να μπορέσει να αγιαστεί, να μπορέσει να γεμίσει η καρδιά του με την αγάπη του Χριστού, τη διακονία των ανθρώπων, τη συμπόρευση με τον Χριστό και το παράδειγμα των Αγίων. Χρόνια πολλά, αδελφοί, να είναι ευλογημένο το όνομα του
με απλότητα και ταυτόχρονα με αγιότητα στον καθένα σας αυτή την χάρη που και εκείνος είχε να αντιλαμβάνεται την αγιότητα.
Του αδελφού της λειτουργού ημών, Χριστοστόμου αρχιερέως και Θεοφιλόρου,
συλλειτουργούν των ημίν αδελφών, πρεσβυτέρων και διακόνων και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος. Σήματος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν φάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού. Των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτών. Πάντων ημών των εγκαταλείψει πολλοί συνελφώντων και συνεπιτελούντων την Ιερά Ξαλογία ταύτη, Χριστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νύχ και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Της αρχιερωσύνης ο Χριστής, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νύχ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Μακαρία τη λήξη γενομένα εμείς των προκατόχων ημών, Γαβριήλ Μελετίου Κωνσταντίου Μελετίου Προκοπίου Ανθίου, Πολυκάρπου Χερουήμ τον Οθέου Διονυσίου Στεφάνου και Σεραφείμ τον Αρχιερέων, και πάντων των Θεοφιλός, αρχιερατευσάντων, εν τη λαβούση μητάφτη επαρχία, και την εν αυτή πάλε ποτέ επισκοπό. Μακαρία τη λήξη γενομένα εμείς των πρεσβυτέρων, Αθανασίου Ιωάννου Αντωνίου, και Πολυκάρπου των Προθιερέων, των ευλαβώς ιερατευσάντων, εν το Αγίο και Παρισέπτο Ναό τούτο, απαρχής και μέχρι των εσχάτων, των μακαρίων και ειδήμων κτητόρων και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος, ηρωικός αγωνισαμένων, και ευκλεώς πεσόντων εν της ιερής του έθνους ημών ακόση πάλετε και πεσκάτων. Τον από Αδάμ άχρη του νυν επελθεί τη ζωή αιωνίου και κοιμημένων προπατώνων πατέρων πατριαρχών αρχιερέων οικουμένων ιερέων ιεροδιακόνων και μοναχών, πάπων, προπάπων, αναδόχων, διδασκάλων, μεγάλων ευεργετών, γονέων τέκνων και οικείων ημών εν τη πίστη. Ον κατ' όνομα εμνίστημε εν τη Θεία και Ιερά ημών προθέση των και κοιμημένων αδελφών, έτιδρέτων του νόμου του Θεού Παντελεήμονος, Χριστοδούλου Μελετίου Προκοπίου Προκοπίου Πολυκάρπου Θεολόγου Γερασίμου, Χρυσοστόμου Ιγνατίου και Ιγνατίου των Αρχιερέων, Γεωργίου Κυπριανού Ευσταθίου, Αριστοπούλου Μακαρίου Ελευθερίου Γεωργίου, Πορφυρίου Νικολάου Κωνσταντίνου, Τιμοθέου και Θεοδοσίου των Ιερομονάχων, Γεωργίου Κυπριανού Νικολάου, Κωνσταντίνου, Λάμπρου Δημητρίου, Γεωργίου Αχιλίου και Παναγιώτου και Παρθενίας Μοναχής και όλων τα ονόματα διάγνοιας
Σύντομα Παναγία και Καλή.
Γεράσιμων Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων, της Ιης Αληθείας. Εν πρώτη ευνήσει την Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Γαβριήλ, ον χάρισε της Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, Αληθεύει η Εκκλησία, φιλανθρωπία, τον Γερούσου Υιού,
προχειριζόμενων εις οικονόμων και ενδυνάμωσον αυτών
και ενίσχυσον προς το πιστός και φρονήμος και ευαρέστηση οικονομή τα της εκκλησίας πράγματα και χρήματα, όπως ούτω ποιήσας και ούτω διακονήσας, αξιωθεί της χαράς με τα τάλαντα καλώς διακονησάντων, αποφύγει δε τη θευτήν εντροπή και την κατάκριση ούτω τάλαντων ολιγόρος καταχωρήσοντος δούλου πονηρού. Ευχές και πρεσβείες της υπερευλογημένης της πύλης ημών Θεοτόπου, του Αγίου Ενδόξου και Παριθμού Αποστόλου και Κυρίου Μάρτυρος Βαρνάβα, επάνω σου των Αγίων, ότι υγείαστε και δεδόξαστε το πάρτιμο και μεγαλοπρεπές του όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθώμε, περίζωσε την ομφέα σου επί των μυρών σου την αντέτη, αραιότητή σου και το χάρι σου, και έντυνε και κατεβόδου και βασίλευε, έντυκεν αληθείας και πραότητος, και οδηγήσεις σε θαυμασμός η δεξιά σου, πάντοτε και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Λόγισον δες